Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα είναι μια από τις πιο ωραίες εποχές του χρόνου κατ' εμέ, αλλά τα συνδυάζουμε και με ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι ο Γκρινιάρης των Χριστουγέννων, ο Σκρούτζ, ο Τσιγκούνης. Πιο γλυκό Σκρούτζ στη ζωή μου από σένα δεν έχω ξαναδεί. Στο ρόλο όμως που σε είδα στο Ακροπόλ, ήσουν υπέροχος, μοναδικός. Ευχαριστώ πολύ. Ρεσιτάλ, πραγματικά 3 ώρες την ίδρυση στη φανέλα εκεί, Σπύρο μου. Αλλάζω που έλεγα στο μπράβο του. Και αναρωτιόμουν αν έχετε και διπλή. Έχουμε διπλές και ευτυχώς φέτος έχουμε διάλειμμα. Γιατί πέρυσι ήταν λίγο πιο μικρή παράσταση. Φέτος έχει διάλειμμα επειδή έχει μεγαλώσει κατά 20 λεπτά. Ήρθε η Μπέση Μάλθα που τραγουδάει υπέροχα, γιατί πέρυσι η Μπέτη Λιβανού έπαιζε με το ρόλο αλλά χωρίς τραγούδια. Mm-hmm. Τώρα έχουν προσθεθεί και τραγούδια και χορευτικά και 4 επιπλέον ηθοποιοί. Άρα είμαστε ένας τεράστιος θίασος. Και Πινελόπη να σας οκούλουν. Και Άρης Μακρύς. Πέστε εσύ, πέστε και εσύ. Και άλλα νεότερα παιδιά από τα πολύ καλά. Και ο Γιώργος ο Καρκάς και ο Γιάννος Παπασταθείου. Και ζωντανή ορχήστρα. Η Έλενα η Δελακούρα. Είναι παιδιά που παίζουν στα musical. Η Μαρία η Κοσμάτου που είναι καταπληκτική. Γιατί παίζουν και στο Γιά. Είναι η Μαρία. Παίζουν και στο Γιά. Μαρία ήταν μαζί μου στο Μαμαμία. Δεν ξέρω. Ήταν στο Μαμαμία. Κάνουμε λοιπόν μια παράσταση τόσο εφρόσινη με τόσα πολλά μηνύματα που για μένα είναι τεράστια ευτυχία που μου το πρότεινε ο Αναστάσης Δελιγιάννης, ο σκηνοθέτης μας και χορογράφος και φωτιστής, και στην αρχή του είχα πει όχι. Ναι, δεν γιατί? Ξέρεις πόσο, γιατί εγώ δεν ήθελα να παίξω σε υποτίθεται σε εισαγωγικά σε παράσταση παιδικού. Δεν έχω παίξει πάρα πολύ λίγο στη ζωή μου, όμως πέρυσι παίζαμε βράδυ. Παίζαμε μόνο βράδυ και λέω τι ωραία, ναι. Όμως ερχόντουσαν πάρα πολλά παιδιά και η παράσταση έγινε πανηγύρι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά νιώσα που πήγα στην αρχή να του πω όχι να παίξω το ρόλο. Εκείνος είναι ο υπεύθυνος που τελικά με την πίεσή του με έκανε να πάρω μια από τις πιο ωραίες αποφάσεις, να ζω ένα από τα πιο ωραία πράγματα που ζω στην καριέρα μου και έναν από τους 3 καλύτερους ρόλους που έχω κάνει. Το παιδικό το απέφευγες γιατί θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολο κοινό? Όχι, όχι. Απλά επειδή πάντα είχα δουλειά βράδυ, μου λέγανε να παίξω και στα πρωινά. Και δεν μπορούσα. Και δεν με τράβαγε τόσο. Ο κόσμος νομίζει ότι έχω κάνει πολύ παιδικό εξαιτίας των πολλών παραμυθιών και εξαιτίας της πολλής μεταγλώτησης. Ναι, μα έχεις. Δεν έχω κάνει έχεις όμως. Χαρίσει τη φωνή σου στους πιο ωραίους ήρωες όμως, ναι, έτσι. Μπατς Μπάνι, Πίγκλετ, Γουρουνάκι, Κουνγκ Φου Πάντα, ο μπαμπάς. Αυτήν την τέτοια για μίμηση, πότε την κατάλαβες την ικανότητα? Γιατί χρειάζεται και μια ικανότητα να αλλάζεις τη φωνή σου, να κάνεις τόσες πολλές διαφορετικές φωνές. Από πολύ μικρός, γιατί μου άρεσε να παίζω τον Καραγκιόζη. Ναι. Και κάναμε με τα αδέλφια μου στην Αίγινα που πηγαίναμε διακοπές σε Ντόνι. Η μαμά μου καθόταν στο ταμείο και τη βάζαμε και είσοδο. Εμπορικό δαιμόνιο από τότε. Και παίζαμε τον Καραγκιόζη και μ' άρεσε να κάνω όλες τις φωνές. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και έβαζα την αδελφή μου και της έκανα το μικρό παιδάκι και αυτά. Και έγινε εύπλαστη η φωνή μου και την κάνω από πολύ μικρό παιδάκι μέχρι να κάνω τέρατα. Με πολύ άγρια φωνή κτλ. Και αυτό με ενθουσιάζει. Τέρας εσύ ο Μπιμπίλες, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα. Έχω κάνει και τερατώδεις ρόλους και κάτι μαφιόζους και κάτι αυτά έχω κάνει. Πάντως είναι από τις πολύ ευτυχισμένες μου συγκυρίες αυτό που γίνεται σήμερα εκεί στο Ακροπόλ, με τόσους σπουδαίους ηθοποιούς, με τόσο σπουδαίο παραγωγό, γιατί πρέπει να πω ότι και η παραγωγή είναι άψογη σε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί επειδή τώρα, ξέρεις, είμαστε στη διοίκηση του σωματείου με τους παραγωγούς, είμαστε σε συνεννοήσεις, όχι σε κόντρες. Είμαστε και σε κόντρες με αυτούς που δεν πληρώνουν, αλλά είμαστε και σε συνεννοήσεις για να γίνει επιτέλους η συλλογική σύμβαση πραγματικότητα και να ξέρουν οι ηθοποιοί τι θα παίρνουν και ότι θα πληρώνονται τις πρόβες. Αναρωτιέμαι αν αυτό το τόσο δοτικό που έχεις, που το έχεις μεταφέρει και στο ΣΕΗ, αν προέρχεται από τα παιδικά σου χρόνια. Γιατί από πολύ μικρός πέρασες πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Έχω περάσει και δύσκολα, ναι. Πολύ φτωχικά, έχασες τον πατέρα. Πολύ μικρός, ναι. Και αναγκάστηκες από... Θα σου πω κάτι. Ο παπάς μου όταν ζούσε και ήμουν ένα μικρό παιδάκι, κάποια στιγμή ο αδελφός μου είχε πατήσει κάτι μυρμήγκια. Ναι. Εγώ άρχισα να κλαίω και να προσπαθώ να σώσω τα μυρμήγκια. Και λέει ο παπάς μου στη μαμά μου, το θυμάμαι σαν τώρα, αυτό το παιδί θα γίνει δυστυχισμένο. Γιατί? Επειδή ήμουν τόσο ευαίσθητος. Άνθρωπος, ναι. Ναι, αλλά αυτή την ευαισθησία σου εσύ κατάφερες και τη μετέτρεψες σε δοτικότητα. Σε καλό. Ναι, σε καλό. Ναι, ναι. Βοηθάς άπορους ηθοποιούς. Είσαι βοηθάς την Άννα Φόνσου στο σπίτι του ηθοποιού. Το σπίτι του ηθοποιού είναι ένα άλλο ίδρυμα, αλλά είμαστε σε απόλυτη σύμπνοια, γιατί εγώ είμαι και πρόεδρος του Ταμείου Λεβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, που όπως ξέρεις κάθε χρόνο εκδίδεται τα ημερολόγια. Είμαι και εγώ ένας από τους ανθρώπους που παρουσιάζω το ημερολόγιο. Και φέτος μάλιστα είναι εξαιρετικό γιατί έχει ένα θέμα πιο πιπεράτο από τα άλλα. Πέρσι ήταν με τη Σμύρνη. Πέρσι, ναι, ήταν η χρονιά της Σμύρνης, πρόπερση του 21. Αλλά φέτος έχουμε ένα θέμα που είναι για αυτούς που ψάχνουν ιστορικά κομμάτια. Έχουμε όλες τις γυναίκες ηθοποιούς
και τους λίγους άντρες που συμμετείχαν σε καλλιστεία. Εδώ και διεθνώς. Από το 1930 και μετά. Γιατί τα πρώτα καλλιστεία γίνανε το 1930. Μερικές είναι πασίγνωστες. Δηλαδή η Κορίνα Τσοπέη έγινε διεθνής, η Ζωή Λάσκαρη, η Ρίκα Διαλυνά, η Γογόια Τζολετάκη, η Μαρία Τζοπανάκη. Και μέχρι πολλές, τα 350 είναι συνολικά οι γυναίκες ηθοποιοί που ο κόσμος δεν ξέρει ότι κάποτε συμμετείχαν στα καλλιστεία. Και 10 άντρες περίπου. Ο τελευταίος που συμμετείχε είναι ο Σπύρος ο Νικολαΐδης, που τον βλέπουμε στη Γη της Ελιάς. Αυτές τώρα πήγαν στα καλλιστεία και γίνανε μετά ηθοποιοί. Εσύ γιατί δεν θέλεις να έρχονται από τα reality να γίνονται ηθοποιοί? Τι διαφορά έχει? Τα καλλιστεία είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, τα reality είναι ένας ανορθόδοξος τρόπος για να γίνεις ηθοποιός. Οι κοπέλες αυτές μετά σπουδάσανε. Μα και αυτή μπορεί, ρε παιδί μου, ηθοποιό. Μετά, άμα πάνε να σπουδάσουν και να μπουν στη μεγάλη οικογένεια των ηθοποιών. Έτσι. Το να ακούσει νέο ηθοποιό και να λέει: εγώ ήμουν στο τάδε reality και μου είπανε με θρασίτητα, μου είπανε να παίξω σε ένα σύριαλ και γιατί να μην παίξω, αυτό είναι θρασίτητα. Να πας να σπουδάσεις όπως σπουδάζουν οι ηθοποιοί, και γι' αυτό ζητάμε και πανεπιστημιακή παιδεία. Δεν μας αρκεί αυτό που έχουμε στις δραματικές σχολές. Εμείς ζητάμε να γίνει πανεπιστημιακή παιδεία όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν μου λες το περίμενες αναλαμβάνοντας ως το ΣΕΗ ότι θα σου τύχουν σένα? Όχι, όλα δεν αυτά περίμενα. Που τύχανε. Ακούστε, εμείς αναλάβαμε σε μια περίοδο δύσκολη, μόλις είχε αρχίσει ο κορονοϊός. Αποκομματικοποιήσαμε το σωματείο, γιατί δεν είναι ωραίο τα σωματεία να είναι προσκολλημένα σε ένα κόμμα. Δεν λέω ότι το κόμμα έχει λάθος. Έχει πολύ σωστά να λέει ότι πρέπει να πληρώνονται οι εργαζόμενοι και αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι άσχετα αν είσαι αριστερός ή δεξιός. Αυτό είναι ότι αυτό είναι το σωστό. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται. Mm-hmm. Όχι ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση, ανάλογα με τη ζωή τους. Πώς ένιωσες όμως όταν η υπερασπιστική γραμμή του Λιγνάδη επιτέθηκε στο ΣΕΗ? Ένιωσες αδικία, ένιωσες? Ένιωσα, όχι. Είπα τι βλακία είναι αυτό που κάνουν. Εκείνη την ημέρα επήρα 50.000 ακόλουθους στο Instagram. Mm. Με το που είπαν ο μέτριος, λέγαν όλοι, είμαι και εγώ μέτριος στον Τουμπίλα, είμαι και εγώ. Που έτσι ένιωσα μια ευτυχία μέσα μου, γιατί ένιωσα μια πολύ μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης ως προς το άτομό μου. Το αν είμαι σπουδαίος ηθοποιός ή όχι, το αποδεικνύουν τα 47 χρόνια που υπηρετώ το θέατρο χειμώνα-καλοκαίρι, ασταμάτητα, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Θέατρο, τηλεόραση, σινεμά, μεταγλώττιση, διαφήμιση, διδασκαλία στις δραματικές σχολές, σπικάζ, απ' όλα. Άμα βρεις κάποιον άλλο Έλληνα ηθοποιό που να τα κάνει όλα πολύ, γιατί εγώ δεν τα έκανα περιστασιακά, τα κάνω όλα και πολύ. Συν τον συνδικαλισμό. Ένιωσες να δικαιώνεσαι με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, έχεις πει ότι παλιά υπήρχαν άνθρωποι που με αντιμετωπίζαν ως kids τύπο, ναι, ως τρας. Και αυτοί το κάνανε επίτηδες. Γιατί την περίοδο που με χαρακτήριζαν έτσι, εγώ έπαιζα στα καλύτερα θέατρα. Έπαιζα στο Ανοιχτό Θέατρο του Γιώργου Μιχαηλίδη. Έπαιζα όλο το κλασικό ρεπερτόριο, Σέξπιρ, Στρίμπερκ, Τσέχοφ, τα πάντα. Την ίδια περίοδο όμως έπαιζα και σε κάποια σίριαλ με τον Πέτρο Φιλιππίδη και με άλλους, όπου έκανα χαριτωμένους ρόλους. Ντυνόμουν πάντα και πιο extreme, γιατί αυτό μου αρέσει και δεν θα μου αυτό επιβάλλει είμαι. Κανείς να είμαι με τη γραμματούλα. Βεβαίως. Και το γκρι κοστούμι. Αυτό είμαι και αν τους αρέσει. Επέβαλα λοιπόν στους άλλους να αλλάξουν γνώμη όσοι κακώς την είχαν και σήμερα να μου κάνουν όλοι υποκλήσεις. Όχι ότι αυτό μου αρέσει, δεν μου αρέσει καθόλου. Και δεν τους λέω μην με λέτε ούτε κύριο ούτε πρόεδρο, Σπύρο. Μπορείτε να με λέτε όλοι. Αυτό μου αρέσει. Ένιωσες όμως μέσα σου μια δικαίωση? Κατά κάποιο τρόπο ναι. Ναι. Γιατί ακόμα και αυτοί που γράψαν κάτι κακό για μένα, ζητάγανε συγγνώμη μετά. Πάντως και όχι ωραία. Μόνο αυτό, έφταξες και μέχρι το Netflix. Να τα λέμε κι αυτά. Έφταξα, πληρώθηκα, δεν έχει έμεινα σημασία. Στους τίτλους, δεν έχει αλλά σημασία κόπηκε η σκηνή και έμεινε μόνο ένα χαιρέτημα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει σημασία γιατί έπαιξες. Η σκηνή πέτα. Μπορεί να έπαιξε, γιατί μπορεί να μην χώρα και μπορεί να... Όχι, χιλιαδιό. Δεν ξέρω, μάλλον κάτι άλλο έχει παίξει που δεν μου το έχουν εξηγήσει ακόμα. Αλλά δεν με αφορά. Έχω παίξει και σε άλλες ξένες παραγωγές. Σημασία έχει σημασία ότι παίζω σε πάρα πολύ εκεί, καλά πράγματα. Σε διαλέξαν, σε πήραν. Και να κάνεις αυτόν τον ρόλο, ακριβώς. Τώρα, τηλεοπτικά φέτος παίζω λίγο. Αλλά παίζω στις πλατφόρμες, γιατί βγαίνω μόνο στο Μέρι, σε ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο που μου έγραψε ο Ρέπας, τον αγαπώ πολύ. Αλλά παίζω στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ με το Έτερος Εγώ. Είναι οι σέρες που παίζονται στην πλατφόρμα του Αντένα. Δεν παίζονται όμως στα κανάλια. Mm. Και έχω κάνει πολλές ταινίες κινηματογραφικές. Ναι, πολύ καλές όμως. Αυτό... Τώρα τέλειωσε ο Καπιτάν Μιχάλης στην Κρήτη που ήμουν. Βέβαια. Πότε θα το δούμε εμείς αυτό? Στο τέλος του 23. Τώρα θα παιχθεί το 5 που το γυρίσαμε πέρυσι στη Σαμοθράκη. Που είναι η ιστορία των ηρών της Σαμοθράκης που προσπάθησαν να εκδιώξουν τους Τούρκους και δυστυχώς τους φαγίασαν πάρα πολύ άσχημα. Παίζει ένας χολιγουντιανός μέσα σε αυτήν την ταινία, ο Μανού Μπένετ. Το κλαδί στη φωτιά που
πήρα και ένα βραβείο ανδρικού ρόλου τώρα στην Κύπρο που ήμασταν. Πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ γεμάτος από ταινίες. Έκανα μια άλλη τώρα με τον Διονύση Ξανθό, που ετοιμάζει μια ταινία, το Τρίτο Συμβόλαιο. Και έτσι συνέχεια. Είσαι ένας άνθρωπος και δίκαιος. Και εγώ θα μπορούσα να σε χαρακτηρίσω, δεν ξέρω αν το πάρουν ως υπερβολή, ως άγιος άνθρωπος. Γιατί κάνεις. Όχι, κάνεις καλό με αυτήν την έννοια. Εγώ ξέρω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος. Που δεν ξέρω ότι άλλωστε δεν πιστεύεις κιόλας. Δεν το κάνω το καλό για να πάω στον παράδεισο ή γιατί θέλω μια ανταμοιβή. Μα είσαι άθρησκος από ό,τι ξέρω. Ναι, είμαι τελείως άθρησκος. Σέβομαι όμως όλες τις θρησκείες και όλους τους ανθρώπους που είναι ένθρησκοι. Αλλά δεν το κάνω για να αποκτήσω κάτι μετά. Το ξέρω. Το ότι με αγαπάει ο κόσμος. Γι' αυτό λέω ότι είσαι δίκαιος και σε αγαπάει ο κόσμος. Γιατί λες πάντα την αλήθεια. Λέω αυτή την αλήθεια που έχω μέσα στην ψυχή μου. Τώρα, αν κάποιος νομίζει ότι λέω ψέματα, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Και παρόλα αυτά που σου έχουν φερθεί άσχημα, σου έχουν επιτεθεί, δεν χάνεις ποτέ την ψυχραιμία ποτέ. Σου. Αν χρειαστεί, το πας και δικαστικά. Αμέ. Και παίρνεις αυτό που σου αξίζει. Ή αναγκάζω τον άλλον με τη στάση μου να ζητήσει συγγνώμη έμπρακτα. Και το έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι και αυτό με ικανοποιεί. Τόσο όμως πράγματα που κάνεις μεταγλωτήσεις, κάνεις θέατρο, κάνεις τηλεόραση, τρέχεις για το ΣΕΙ. Έχεις καθόλου χρόνο για προσωπική ζωή? Δεν έχω σχέση. Έτσι. Ναι. Έχω όμως υπάρξει σε σχέσεις πάρα πολύ όμορφες. Όχι ότι δεν είμαι ερωτευμένος, είμαι ένας ερωτευμένος άνθρωπος, αλλά δεν έχω. Αλλά δεν βρίσκεις την ανταπόκριση. Δεν έχω αυτή κάποια τη στιγμή. Συντροφικότητα που θα ήθελα στη ζωή μου. Ζω μόνος μου, υπέροχα μόνος μου. Με τι είσαι ερωτευμένος, με 25 λοιπόν. Παπαγα... Όχι, με έναν άνθρωπο τέλος πάντων. Ναι, αλλά ανταπόκριση υπάρχει σε αυτόν τον εντάξει, ας μην το συζητήσουμε, δεν πάρει να συζητάω για το προσωπικά μου. Όμως είμαι ένας άνθρωπος που είμαι τη συντροφικότητα του δεσίματος, δεν είμαι του αρπακόλα καθόλου. Δεν έχω υπάρξει άνθρωπος του αρπακόλα. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μου είναι η οικογένειά μου, τους αγαπάω σαν τα αδέλφια μου. Νιώθω πολύ μεγάλη αγάπη για αυτούς που μου έχουν προσφέρει. Θα ήθελες να συμβιώσεις με έναν άνθρωπο? Πάρα πολύ. Γιατί προφανώς σου λείπει η συντροφικότητα. Δεν σου λείπει το να ερωτευτείς κάποιον? Δεν μου λείπει απόλυτα, γιατί έχω τόσο καλούς φίλους. Δηλαδή η ζωή μου είναι τόσο γεμάτη. Δεν έχω νιώσει άδειος ποτέ, μοναξιά ποτέ. Στο σπίτι μου ζω με τους 25 παπαγάλους φυσικά, που είναι μια πολύ μεγάλη συντροφιά και αυτό. Αλλά αυτοί που έχω επιλέξει ως την οικογένειά μου, τους φίλους μου, μου γεμίζουν τόσο πολύ τη ζωή, που δεν νιώθω ούτε μια στιγμή... Ένα κενό, ας πούμε. Κενό, ποτέ. Εξάλλου, η αγάπη είναι κάτι πολύ πολύπλοκο και εγώ την έχω εισπράξει πολύ όμορφα. Προλαβαίνω όμως να κάνω και τις θαλασσινές μου, τα θαλασσιά είσαι μου, και... μπάνια. Να πάω ταξίδι αμέσως μόλις τελείωσε. Θα πάω στο νότιο ημισφαίριο για 15 μέρες να προσφέρω δώρο στον εαυτό μου. Θα προλάβω να πουλάω το ημερολόγιο. Όποιος θέλει, παρακαλώ να παίρνει τηλέφωνο στο ΤΑΣΕΙ. 210-38-15-879 να το παραγγέλνει και του το στέλνουμε. Κάνω και τον courier καμιά φορά. Όπως και τώρα έχω κάνει τον courier. Ορίστε η ατέλειά σου. Μου λες ψέματα. Παιδιά, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Είσαι υπέροχος. Είσαι μοναδικός, αγαπώ. Έκανα το courier, την έφερα εγώ. Και τι ωραίο κόκκινο. Πραγματικά, παιδιά, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ΣΕΙ 1917, είμαι κι εγώ μέσα σε αυτό πια, επίσημα και με τη Βούλα. Είδες. Δεν θέλεις όμως, εγκεκριμένη, δεν θες όμως να ξαναμπείς υποψήφιος στο ΣΕΙ, έμαθα, κοίταξε, είμαι τώρα 3,5 χρόνια, στο ΤΑΣΕ είμαι 18, είπα μήπως πρέπει να ξεκουραστώ, όλοι με πιέζουν να ξαναβάλω, θα δούμε. Έρχονται και εκλογές, έχουμε και τις εκλογές, που και εκεί θα συμμετέχω. Α, θα κατέβεις ξανά στην πολιτική? Ναι, εγώ, κοίταξε, είμαι δίπλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Παρότι με πιέζουν πολύ να μην είμαι, αλλά εγώ θα είμαι, γιατί ναι. Την πιστεύω. Ποιος σε πιέζει να μην είσαι? Άλλα κόμματα, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Δεν πρόκειται. Γιατί λένε μερικοί, ο Μπιμπίλας θέλει να μπει στην πολιτική. Ναι, ξέρω ότι αν πάω σε ένα μεγάλο κόμμα θα βγω. Το ξέρω. Υπουργός πολιτισμού θα γινώσουν? Αν μου το πούνε, μπορεί ναι. Αλλά θα πρέπει να βγω με το κόμμα που εγώ έχω επιλέξει. Okay. Ναι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη γυναίκα. Πιστεύω ότι είναι καθαρή πολιτικός. Έχει πολιτικό λόγο. Είναι πάρα πολύ καλή νομικός. Και πιστεύω ότι είναι από τα πιο καθαρά άτομα στην πολιτική ζωή σήμερα. Γι' αυτό και εσύ έχεις σπουδάσει νομική, αν δεν κάνω λάθος. Έχω σπουδάσει και εγώ νομικά. Πήρες πτυχίο? Ναι, βέβαια. Τέλειωσα τη νομική. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Ενώ είχα βγει στο θέατρο. Ναι, ναι. Παράλληλα. Είχα μπει παράλληλα και δούλεψα και σε δικηγορικό γραφείο. Α, δούλεψες και σε δικηγορικό βέβαια, γραφείο. Ναι. Ως βοηθός δικηγόρου, βέβαια. Μάλιστα. Ρε Σπύρο, πόσα ταλέντα έχεις? Έχω κι άλλα. Εγώ ένα τίτλο θα σου βάζα. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, Σπύρο Μπιμπίλα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και όσοι εγώ. Άνθρωποι μπορεί να είχαν μια άλλη εικόνα για σαν, δεν ξέρω τι κουβαλούσε ο καθένας μέσα του. Δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει.
απέδειξες με τις πράξεις σου και τις στάσεις σου ότι είσαι και ένας υπέροχος ηθοποιός και ένας υπέροχος άνθρωπος. Εμένα μου αρέσει που ζω ένα ταξίδι ζωής υπέροχο, με λιμάνια και τους ρόλους μου και τους ανθρώπους που αγαπάω και τους ανθρώπους που βγαίνουν στις εκπομπές. Είναι λιμάνια στη ζωή μου πολύ ωραία και κάνω ένα ωραίο ταξίδι ζωής. Αυτό πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι. Γιατί αν είναι μίζεροι, δεν είναι ευτυχισμένοι. Γι' αυτό το μήνυμα του Σκρούτζ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι μη βάλετε ως αρχή, ας πούμε, μόνο τα λεφτά. Υπάρχουν και άλλα πολλά ωραία πράγματα στη ζωή που μπορεί να γίνουν και με λίγα λεφτά. Δεν λέω ότι δεν είναι απαραίτητα τα λεφτά. Ναι. Είναι απαραίτητα. Και εγώ φρόντισα στη ζωή μου από μικρός να έχω τόσα, ώστε και να βοηθάω τους φίλους μου και τον περίγυρο, αλλά και να περνάω εγώ υπέροχα. Αυτό. Ευχαριστούμε. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα με αυτό το υπέροχο μήνυμα. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να σκίσει ο Σκρούτζ που σκίζει από ό,τι ακούω. Σου χρωστάω μια και την ταυτότητα του Τασέι, γιατί είσαι και στο Τασέι. Δείτε και φωτογραφία όμως. Δείτε και φωτογραφία όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο μου. Τα καλύτερα. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ να έχουμε. Αύριο 10 παρα 10. Ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα? Εμείς! Σήμερα δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή, παιδιά. Τι έγινε? Είναι λίγοι. Που έχουν πάει!